ενός και ασήμαντο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να πω κακό, αλλά σίγουρα είναι ασήμαντο. Είναι πολύ πιο σημαντικό ο ίδιος να βρει τι θέλει, ο ίδιος να βρει ποια εργαλεία του πηγαίνει για να τα εφαρμόσει και μετά ο ίδιος να νιώσει την επίτευξη του στόχου ότι είναι πραγματικά αυτό το πράγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το δούλεψα σαν πελάτης λοιπόν, Άγγελο Πρόγραμμ, στο Πρίσμα και μετά κατάλαβα ότι αυτό είναι που πραγματικά γεμίζει τον άλλον και τον κάνει να θέλει να υλοποιήσει πράγματα που βγαίνουν από μια συνεργασία. Ενώ με τον σύμβουλο, επειδή έχω δουλέψει με σύμβουλο παλιότερα, δεν με τραβούσε να το κάνω, γιατί έλεγα ότι το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο πολύ δικό μου, είναι πιο πολύ του σύμβουλου. Οπότε τις δάφνες θα τις αγάπη. Καταλαβαίνετε, όταν λες ότι είναι ασήμαντο, είναι ότι είναι κατευθυντικό και δεν έχει τη σημασία που θα μπορούσε να έχει μια παρέμβαση, μια βοήθεια coaching. Δεν την έννοια που την κάνουμε εμείς και την εννοούμε. Ώστε καθένας να βρει αυτό που αξίζει στο δικό του κόσμο. Τις δικές του αξίες. Ασήμαντο ως μη δικό μου. Ναι, πράγμα ακριβώς. Και ασήμαντο δεν είναι ίσως ότι είναι και περιττό σε έναν κόσμο που οι πιο πολλοί θέλουν να μιλούν, ενώ οι πιο πολλοί έχουν ανάγκη να ακουστούν. Και το coaching πραγματικά προσφέρει το χώρο και το περιβάλλον ώστε κάποιος να ακουστεί. Παρά να ακούσει. Γιατί όλοι έχουμε την ανάγκη να μιλήσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Να βρούμε και να κυνηγήσουμε αυτά που είναι σημαντικά για μας. Οπότε έτσι να ξεκινήσουμε με τον Λάμπρο Στραβενάκη, το να παρουσιάσει το coaching Αθωνίας. Ωραία. Και μ' αρέσει πάρα πολύ το να μιλάω. Οπότε αυτές είναι καλές ευκαιρίες, γιατί ως coach δεν μπορώ να μιλάω τόσο πολύ. Οπότε μου είναι πολύ καλή ευκαιρία αυτή. Για μένα ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι το που πάει η κοινωνία μας συνολικά. Και ο λόγος που ασχολούμαι με την αυτονομία είναι επειδή βλέπω ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας μπλοκάρεται από αυτό την έννοια. Θεωρούμε ότι η αυτονομία είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε και ότι αυτό είναι που μας δημιουργεί το πρόβλημα και δεν μπορούμε να πάμε μπροστά, δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, δεν μπορούμε. Εγώ θέλω να δούμε τρία πράγματα μαζί σήμερα. Θέλω να δούμε τι είναι η αίσθηση αυθονίας, τι είναι πραγματική αυθονία για τον καθένα, τι νιώθει ο καθένας ότι είναι αυθονία. Να δούμε ότι η επαφή μας με το χρήμα δεν είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστική επαφή με το χρήμα, δεν καταλαβαίνουμε τι είναι πραγματικά το χρήμα. Και ένα τρίτο, έναν τρόπο, έναν δρόμο για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην αυθονία. Είναι κάτι το οποίο, ενώ το βλέπω πολύ καιρό, το συγκεκριμενοποίησα με τους τρόπους που σας ανέπτυξε πριν Δέσποινα και το έκανα πολύ πιο εύκολο και βατό. Και αυτό το δούμε στο τέλος. Οπότε, για να δούμε τι είναι λοιπόν η αυθονία. Το λεξικό μας λέει ότι η αυθονία είναι ποσότητα πραγμάτων μεγαλύτερη από όσοι χρειάζεται. Υπερπάρκεια. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να πει για τον εαυτό του την αυθονία. Πότε θα ένιωθε πραγματική αυθονία στη ζωή του. Ίσως όταν ο κύκλος αυτός ο γρουφός της ζωής που έδειξε η Δέσποινα πριν, έχει φτάσει σε μια ισορροπία που νιώθεις πλούσιος. Okay. Ένας πλούτος σε όλους τους τομείς της ζωής. Νομίζω αυτό δεν είναι επιτυχία για μένα. Στη διάρκεια της ζωής μου, να έχω βήμα-βήμα να έχω επιτυχία αυτό. Κάτι άλλο που μπορούσαμε να πούμε, έχει κάποιος καμιά άλλη ιδέα. Συχνά λέμε ότι όταν δεν έχουμε αγαθά, δεν έχουμε αυτονία. Και έτσι έχουμε και την έλλειψη αγαθών και ζηλεύουμε τους άλλους. Όταν δεν έχουμε αγαθά, ζηλεύουμε τους άλλους που έχουμε. Όταν έχουμε αγαθά, δεν έχουμε, όταν έχουμε αγαθά, δεν έχουμε την έλλειψη αυθονίας. Την έχουμε. Δεν φθονούμε και τους άλλους. Όταν τα έχουμε όλα, δεν φθονούμε τους άλλους. Στους τομείς της ζωής σας, που τα έχετε όλα, φθονείτε τους υπόλοιπους. Υπάρχει κάποιος που έχει ένα παράδειγμα στο μυαλό του σε ένα τομέα το οποίο τα έχει όλα.
Παραδείγματο χάρη, κάποιοι από εσά έχετε πολλά μαλλιά. Μπορείτε να ασχολείτε κάποιον που δεν έχει. Ή του υπόλοιπου που έχουν επίση. Εγώ α πούμε μπορώ να φθονήσω κόσμο, δεν έχω πρόβλημα. Σαν λογοπαίγνιο μπορούμε να δούμε γι' αυτό. Εάν δεν έχουμε φθόνο, μπορούμε να έχουμε αγαθά. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αγαθά επειδή δεν έχουμε φθόνο. Χωρίς να αλλάξει τίποτα άλλο. Συναισθηματικά να νιώσουμε αυθονία. Ασχέτως με το τι γίνεται στην πραγματικότητα, θα το πούμε μετά, να πούμε ότι εγώ δεν φθονώ, άρα έχω αυθονία. Δείτε τι έχει γίνει με τα κινητά. Εγώ θυμάμαι τη μητέρα, μου είναι εδώ κάτω μπροστά. Θυμάμαι τη μητέρα μου, όταν είχαν πρωτοβγεί τα κινητά και είχα πάρει εγώ ένα πράγμα με μια κεραία που ήταν και πολύ high-tech. Που τώρα μου έλεγε τι θα το κάνεις αυτό και δεν χρειάζεται να σε βρίσκουν πάντα και τι θα γίνει και πώς θα γίνει και τι δεν μπορώ και τι... αυτή η κατάσταση θα γίνει με τα κινητά. Όλοι κάθονται με ένα τέτοιο, θα την κάνεις το μυαλό σας και όλο καρκίνος και ξέρω εγώ τι τίποτα. Μετά από λίγο καιρό, όχι λίγο καιρό, μετά από μερικά χρόνια, βλέπω τη μητέρα μου με κινητό. Άπα, κινητό, τώρα τη βλέπω τη μητέρα μου με δύο κινητά. Και πρόσφατα της βρήκαμε και έναν τρόπο και να έχει ένα κινητό, να τα βάλει και τα δύο τα νούμερα σε ένα. Τέτοιο, οπότε να μην κουβαλάει και πολλά. Τι γίνεται άλλο με αυτό. Την ώρα δηλαδή που όλοι δεν είχανε, εγώ ένιωσα έλλειψη αυθονίας επειδή οι άνθρωποι του δικού μου κύκλου είχαν. Είδα ότι υπάρχει κάτι το οποίο εγώ δεν έχω, άρα απέκτησα εγώ φθόνο. Όχι τόσο σκληρή λέξη για τους άλλους που έχουν και βρήκα έναν τρόπο να αποκτήσω κι εγώ. Τι γίνεται τώρα. Ο αδελφός μου έχει iPhone. Και κάθε φορά που βγαίνει το καινούργιο, παίρνει και το καινούργιο iPhone. Εγώ είχα ένα κινητό και έκανα πόση δουλειά. Αργά ή γρήγορα πήρα smartphone. Ένα μικρό τίποτα ιδιαίτερο. Και μετά πήρα και ακόμα καλύτερο, με μεγάλη οθόνη και wow, ξέρω εγώ τι και ξέρω εγώ πώς. Και μετά βλέπω ότι υπάρχουν και ακόμα μεγαλύτερες οθόνες. Και ακόμα περισσότερες δυνατότητες και ακόμα πιο γρήγορα κινητά. Παίζουν και εκείνα τα παιχνίδια, έχουν και περισσότερα χρώματα και μπορείς να τραβήξεις βίντεο high definition και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Εάν επικεντρωθείς στον φθόνο που έχεις για το τι υπάρχει σε τους άλλους, δεν μπορείς να δεις εσύ για τον εαυτό σου τι χρειάζεσαι. Εάν πεις ότι εγώ δεν φθονώ τους άλλους, εγώ βρίσκω τι θέλω για τον εαυτό μου πραγματικά και ακολουθώ αυτό, τότε μπορείς να έχεις αυτόν. Γιατί το σκαλοπάτι από το ένα απλό κινητό για να στέλνεις μηνύματα μέχρι το super duper κινητό που το πουλάνε στους σέφριτσες 17.000 ευρώ, λίρες, δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Και όταν τελειώσουμε το κινητό, δεν πιάσει το αυτοκίνητο. Που εγώ τώρα που δεν έχω αυτοκίνητο, λέω ένα αυτοκινητάκι, μωρέ, να κάνω τη δουλειά μου. Μετά θα λέω ένα μην είναι υβριδικό. Μετά θα λέω ένα μην μπορώ να πηγαίνω ένα ταξίδι μέχρι Θεσσαλονίκη. Με το υβριδικό δεν μπορεί να πα, πρέπει να πα ένα καλύτερο. Και μετά θα λέω, κάτσε ρε, εσύ, εγώ θα μπορούσα να πηγαίνω διακοπέ στην Ιταλία, να κάνω το γύρο της Ιταλίας. Χρειάζεται και ένα κρεβάτι μέσα στο αυτοκίνητο. Και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Οπότε όταν σκέφτομαι το τι υπάρχει και το τι έχουν οι άλλοι, και μπορεί να είναι μόνο οι εταιρείες που τα έχουν και να μην τα πουλάνε ποτέ, αλλά εγώ το σκέφτομαι ότι υπάρχει. Οπότε φθονώ, οπότε δεν έχω αυθονία. Εάν πω λαμπρό, εσύ τι πραγματικά θέλεις, θα γεννήσει εσένα τη ζωή σου. Κλείσω τα μάτια μου και εδώ τον εαυτό μου έτσι όπως μας είπε η Δέσποινα, στην ιδανική κατάσταση. Χωρίς εκτόσεις, χωρίς να λέω αυτό είναι παρκές, στην ιδανική κατάσταση. Και να ακολουθήσω αυτό το δρόμο. Της ιδανικής κατάστασης για μένα προσωπικά. Αυτό το λέω. Αλλά έχει εμπόδια. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο μου τα λέει ο λάθος έτσι και να λέει αυτή ωραία και καλά, θα βρούμε τις δικούς μας τόπους και μετά θα... Ένα από τα εμπόδια είναι το πόσο παράξενα βλέπουμε το χρήμα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάω
με τον κολλητό μου στην Αθήνα. Περπατάμε, ωραία και καλά, κάνουμε από εδώ και από εκεί και βλέπουμε ένα θέατρο. Και παίζει ακριβώς την ταινία, το έργο που ήθελα να δω, ακριβώς του συγγραφέα και με τους τέλειους πρωταγωνιστές και με φωτογραφίες απ' έξω, wow. Και λέμε, οκ, δεν θα πάω για καφέ, θα πάω θέατρο. Προχωράμε στο Κισέ και μας λέει η κοπελίτσα στο Κισέ, ξέρετε, τα εισιτήρια της πλατείας τελειώσαν, έχω μόνο τις καλές θέσεις, 50 ευρώ το άτομο. 50 ευρώ το άτομο. 50 ευρώ το άτομο. Οκ, 50 ευρώ το άτομο. Δεν έχω ούτε τι λεφτά να δώσω τώρα για θέατρο. 100 ευρώ στο καλημέρα σας. Και πάω να φύγω. Και εκεί πέρα περπατάω. Βλέπω ένα πράσινο. Όχι τσαλακωμένο. Τσίλικο. Πεντακάθαρο. Εκεί. Στα 10 μέτρα του θέατρου. Τη στιγμή που εγώ δεν ήθελα να ξοδέψω τα 100 ευρώ για να πάω μέσα. Μου ήρθαν τα 100 ευρώ. Πόση σκέψη θα βάλει κανείς για να ξοδέψει αυτό το κατοστάρικο στο Κισέ. Πριν από λίγο δεν τα έδινα. Όχι ότι είμαι φτωχός και δεν έχω 100 ευρώ στην άκρη για να τα χρησιμοποιήσω, αλλά δεν τα έδινα. Ξαφνικά το κατοστάρικο έχασε την αξία. Για κάποιο μαγικό λόγο. Και υπάρχουν και διάμεσες περιπτώσεις. Οι διάμεσες περιπτώσεις μπορεί να είναι εγώ να το είχα δει στο θέατρο του προηγούμενου μήνα και να μάζεψα από το μισθό μου κάποια χρήματα, τα βάλα στην άκρη στο τέλος του μήνα και να λέω αυτό το κατοστάρικο είναι για να κάνω έκπληξη στο κολλητό. Θα περάσουμε και καλά κατά τύχη προς αυτό το θέατρο και θα τον πάω εκεί πέρα να δούμε το κερασό. Πόση σκέψη έκανε γι' αυτό. Το χώρισα από το μισθό. Δεν το ξόδεψα από εκείνη τη στιγμή που το χώρισα μέχρι την ημέρα που πήγαμε για να το δούμε το θέατρο. Δεν άλλαξα γνώμη. Στερήθηκα άλλα πράγματα γι' αυτό και το έκανα. Άρα το κατοστάρικο αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το κατοστάρικο του πατώματος. Και άλλες περιπτώσεις. Μπορεί να το δεις, να το χρεώσεις πίσω από το σκάφο. Να μεταφέρεις την ευθύνη της πληρωμής του κατοστάρικου στο διηνεκές. Ασήμαντο το πότε θα το πληρώσεις. Παλιότερα το κάναμε πάρα πολύ αυτό. Λέγαμε το θέλω, το βάζω στην κάρτα και θα δούμε τι. Ή μπορεί να είχα μαζί μου τα λεφτά ποτέ. Στο τέλος του μήνα έβαλα τα λεφτά του τεστ, ένα συγκεκριμένο χαρτάκι, κόλλησε και αυτό το λεφτό του και έστειλε με συνδετήρα και έλεγε πάνω ποτέ αυτό το κατοστάρι. Αυτά τα λεφτά δεν ένιωσα ποτέ δικά μου. Από τη στιγμή που μου τα έδωσε το φοιτητικό, μέχρι τη στιγμή που ήμουν μπροστά στο θέατρο, αυτά τα κατοστάρικα δεν είναι ποτέ δικό. Οπότε μου είναι πιο εύκολο να το εξοδέψω από οτιδήποτε άλλο. Περίεργα πράγματα. Το κατοστάρικο είναι κατοστάρικο, δεν αλλάζει. Είναι πράσινο, εκτός αν είναι δύο πορτοκαλί, και η αξία του είναι συγκεκριμένη. Παίρνεις 200 φρατζόλες των 50 λεπτών. Ό,τι και να κάνεις με το κατοστάρικο. Δεν αλλάζει. Παίρνεις 100 πακετάκια τσίχλες. Πόσο πάει το τσιγάρο, πακέτο. Ας πούμε 4 ευρώ, παίρνεις 50 πακέτα. 25 πακέτα τσιγάρα. Αυτό είναι, δεν έχεις άλλο. Ένα μήνα τόσο θα πεις για όλη μέρα. Μου άλλη βόλτα με άλλο φίλο. Ή μόνο μου. Βλέπω στην βιτρίνα ένα πολύ ωραίο ρολόι που είναι ακριβώς το μέγεθος που μου αρέσει. Ότι έχει το μπρασελέ το οποίο δεν με ενοχλεί στο χέρι και δεν τραβάει τα στρίγκα μου και είναι ό,τι πρέπει ακριβώς αυτό που χρειάζομαι εγώ για να έχω ρολόι. Και τόσο καιρό δεν είχα ρολόι και επειδή ήθελα κάτι ακριβώς αυτό που ήθελα στο χέρι. 30 ευρώ κάτι στην βιτρίνα. Διαθέτω εγώ 30 ευρώ για αυτό το ρολόι. Δεν έχω πρόβλημα. Το κάνω. Μπαίνω μέσα λοιπόν. Γεια σας, γεια σας. Το βλέπω αυτό το πολύ. Μη λάβρο εσύ. Ναι, εγώ είμαι. Ο Μάρθος είμαι που καθόμουν δίπλα στο δημοτικό και κάναμε παρέα και βγαίναμε και τέτοια. Κοίτα ρε παιδάκι μου, ο Μάρθος. Και τι λέμε. Πότε θα βγούμε έξω, θα κάνουμε και στο τέλος μου λέει ότι ξέρεις κάτι,
το φοιτητικό μου, έχει και ένα στο κατσίδικο, πέντε στενά πιο κάτω. Έχει ακριβώς το ίδιο ρολόι, δεν έκανε μια καρδιά πιο κάτω. Γιατί δεν το πάει πέντε στενά πιο κάτω το ρολόι αυτό. Αλλά το είπα, 10 στενά πιο κάτω, 10 ευρώ. 10 στενά πιο κάτω, 10 ευρώ, δεν έχει τίποτα. Ποιος από εσάς θεωρεί ότι θα το έκανε αυτό πάνω από 50% του περιπτώσεων? Θα πήγαινε τα 10 στενά παρακάτω και να πάρει το ρολόι αυτό, αντί για 30 ευρώ, 20 ευρώ. Ποιος θα το έκανε, ποιος θα το έκανε, ποιος θα πήγαινε 10 στενά παρακάτω για 10 ευρώ λιγότερο. Ωραία. Την επόμενη εβδομάδα, μετά από υδρότα, βρίσκω και μια καλή έτσι με έξτρα δάκια το αυτοκινητάκι που ήθελα και πάω να το πάρω. Πάω στην αντιπροσωπεία, γιατί όλες τις αντιπροσωπείες στην ίδια στιγμή έχουν, δεν υπάρχει. Δεν διαβαίνει στην αντιπροσωπεία. Γεια σας, ήρθα να πάρω το αυτοκίνητο αυτό. Και μου λέει ο άλλος, λαμπρό, εσύ δεν είσαι. Ο Θανάσης, ο δίδυμος αδερφός του Μάνθου που τα είπατε τις προάλλες, έλα ρε και από σένα θα ψωνίσω. Λέει, ναι, και από μένα θα ψωνίσω. Και μου λέει, και καθόμαστε και τα λένε και τα λάδουν κινητά, και δεν ξέρω. Και μου λέει, να σου πω εσύ, 10 στενά παρακάτω, είναι η μάντρα του αφηγού, η οποία έχει το κινητό αυτοκίνητο, αντί για 12 χιλιάρικα, έτσι 1.990. Δεν πας να το πάρεις από κύριε Βαδάκη μου, τι να το παίρνεις από το πέρα και να δίνεις 10 ευρώ παραπάνω. Ποιο από εσάς θα πήγαινα 10 στενά παρακάτω για 10 ευρώ λιγότερο, 1.990 αντί για 12 χιλιάρικα. Πάντοτε υπάρχει κάποιος, εντάξει, πάντοτε υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος από το ευρώ, το δεκάρικο, το εικοσάρικο, το πεντακοσάρικο, το χιλιάρικο. Πάντοτε υπάρχει κάποιος. Αλλά συνήθως δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Τα 10 ευρώ, κίτρινα δεν είναι, όχι, κόκκινα, ροζουλί, τα ροζουλί 10 ευρώ δεν αλλάζουν. Δεν αγοράζουν τίποτα διαφορετικό αν τα γλιτώσεις από το αυτοκίνητο ή αν τα γλιτώσεις από το ρολόι. Τίποτα δεν αλλάζει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εδώ δεν το διανοούμαστε. Και τα 10 στενά δεν αλλάζουν, ε. 10 στενά είναι 10 στενά. Περπάτημα, υπολογίζεις σε γυμναστική, θα το δεις απαρεμάρα. Δεν αλλάζει. Αλλά εμείς, στο δικό μας το μυαλό, λέμε ότι τα 10 ευρώ που θα γλιτώσεις από το ρολόι είναι πιο σημαντικά τα 10 ευρώ που θα γλιτώσεις από το αυτοκίνητο. Ναι, γιατί είμαστε προγραμματισμένοι να δώσουμε 30 ευρώ στη μία περίπτωση, οπότε πολύ εύκολα πηγαίνουμε, γιατί να, τα 30 που έχουμε στο μυαλό μας το κάνουμε 20, αλλά όταν είμαστε δρομολογημένοι από το μυαλό μας να δώσουμε 12.000, τα 10 ευρώ δεν καλύνουν. Έχει φτιάξει κανείς κουζίνα τώρα τελευταία? Έχει βέβαια, το ποσοστό ξέρει. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει φτιάξει κανείς κουζίνα στο σπίτι του. Έχει φτιάξει, δουλάκι δεν. Ναι, δουλάκι, την κουζίνα δεν θα την αλλάξει, βέβαια. Πόσο εύκολο είναι να σου πει ο πολιτής, ξέρεις, αυτή η, αυτός ο... Αυτή η βρύση τέλος πάντων, έχει και αυτό το super duper πράγμα, κάνει 100 ευρώ παραπάνω. Πόσο εύκολο να σου πει την ώρα που αλλάζει την κουζίνα. Αυτή τη στιγμή, αν θα αλλάξει το μόνο ο ρουμπινέ σου, πόσο εύκολα είναι αντί για 100 ευρώ για το ρουμπινέ? Ρουμπινέ δεν το λέμε. Μπαταρία. Μπαταρία. Τέλος πάντων. Αντί για 100 ευρώ της μπαταρίας, να δώσεις 200 για να βάλεις το σούπερ ντουπερ γουόλ. Αν δεν αλλάξει τίποτα στο ψήφι σου. Όταν ξοδεύουμε πολλά λεφτά, νομίζουμε ότι μπορούμε να ξοδέψουμε ακόμα περισσότερα. Και εάν μας δοθεί η δυνατότητα να ξοδέψουμε λίγο λιγότερο, δεν έχει σημασία. Έχω τη μέση, του λέω εγώ, δεν είναι καλά λέμε. Και πάνω χαράσω μια καράκια γραφείου. Εργονομικός σχεδιασμός της εταιρείας WOW, που είναι ο καλύτερος εργονομικός σχεδιασμός, κάνει την καρέκλα να κοστίσει 400 ευρώ αντί για 200. Εντάξει, ανάλογα με το πόσο μεγάλο πρόβλημα έχεις, πόσο πολύ το σκέφτεσαι στον εργονομικό σχεδιασμό WOW, πόσο καλά έχει διαφημιστεί, πόσο την ώρα που καθίσεις πώς το νιώθεις, κτλ. Με πολλή σκέψη,
με πολύ ξεψύρισμα, μπορεί και να τα δώσεις. Αν όμως ο Θανάσης μου έλεγε, ξέρεις, τώρα μας ήρθε, θα έχω σκεφτεί παραπάνω, θα δώσεις δηλαδή 12.200 και θα έχεις την καρέκλα του θέσης οδηγού τον εργονομικό σχεδιασμό. Είναι πιο εύκολο, δεν λέω θα το κάνεις, είναι πιο εύκολο. Η διαφορά μεταξύ αυτό και αυτό ποια είναι, αν δεν είμαι ταξιτζής. Εδώ θα καθίσω 8 ώρες την ημέρα, εδώ θα καθίσω μισή ώρα την ημέρα. Εδώ που έχει αξία να το κάνω, δεν το κάνω. Και εδώ που δεν έχει αξία, δεν έχει αξία, αλλά το θεωρώ εύκολο να το αποφασίσω αυτό. Η επαφή μας με το χρήμα και την αξία των πραγμάτων είναι λιγάκι πετάει. Ένα άλλο κουλό, τελείως διαφορετικό από αυτό που είπα τώρα. Τέλος του χρόνου λοιπόν, κάθομαι και κάνω τους λογαριασμούς μου. Βάζω το συν, τα πλήν, τα τι έδωσα εδώ, τι έδωσα εκεί, πόσα πρέπει να βάλω στην τράπεζα κάθε χρόνο για να μπορέσω να πάρω ξέρω από τι. Και βλέπω ότι επειδή ήμουν πολύ προσεκτικός όλο τον χρόνο, μου μένει ένα χιλιάρικο. Έχω ένα χιλιάρικο έξτρα. Κάτι να το κάνω. Και μπορώ να πάω διακοπές. Μπορώ να πάω στο Λονδίνο. Ή μπορώ να πάω στην Ινδία για περισσότερο και πέρα και φτιάχνω. Μπορώ να πάρω ένα υπολογιστή. Να αναβαθμίσω αυτό που έχω ή να αγοράσω ένα καινούριο φορητό που είναι πιο σύντομο, πιο wow. Apple, ας πούμε. Τραπέζι και τιμέ. Ή να φτιάξω το σαλόνι. Καλά, όλο το σαλόνι το φτιάξω δεν μπορώ. Αλλά μπορώ να αλλάξω τα καλύματα του καναπέ. Μπορώ να αγοράσω ένα designato, μια designato πολυθρόνα που θα αλλάξει όλο το ύφος του σαλόνι. Ή να πάρω μια νέα WiFi τηλεόραση. Μπορώ επίσης να ξεπληρώσω την ψηφιακή μου κάρτα, να δώσω τίποτα φόρους δεξιά και αριστερά που χρωστούσα από πολύ παλιά, ή να δώσω εκείνη τα λεφτά που χρωστούσα στον πατέρα μου και δεν τα περίμενε ποτέ να τα πάρει. Τι συμβαίνει εδώ? Αισθάνομαι όλη αυτή την εφορία, τη δύναμη του Λονδίνου, της Ινδίας, του φορητού, της αναβάθμισης, των καλυμμάτων, της τηλεόρασης, της πολυθρόνας, της πολιτικής, των φόρμων, και τότε, μέχρι και το δάνειο του μπαμπά. Αισθάνομαι όλη αυτή τη δύναμη. Αισθάνομαι δυνατός. Αισθάνομαι αυθονία. Αισθάνομαι ότι όλα μπορώ να τα κάνω. Μπούρδες. Μπούρδες κουραφέξαλα. Μπορώ να αποφασίσω ποιο ένα από όλα αυτά μπορώ να κάνω. Αισθάνομαι ότι μπορώ να τα κάνω όλα, αλλά αυτό είναι μια μπούρδα, μια ψευδέστηση. Γιατί ένα μπορώ να κάνω. Στο μυαλό μου μέσα έχω την ικανοποίηση όλων. Αυτό είναι πραγματικότητα. Και τι συμβαίνει τώρα? Εάν αποφασίσω αυτό να κάνω, το ένα το πέμπτο, χάνω τη δύναμή μου να είμαι δυνατός να τα κάνω όλα. Οπότε με το να πάρω την απόφαση, μειώνεται η ικανοποίηση που λαμβάνω με αυτό το χιλιάρι. Βέβαια φυσικά θα πάω στο Λονδίνο και θα το ευχαριστηθώ εκεί, εντάξει, μην λέμε μπουρδες. Και με ένα χιλιάρι που φωνάς καλά, άμα το προσέξει. Η μόνη εναλλακτική που υπάρχει ποια είναι? Να μην το ξοδέψω. Ένα χιλιάρικο, ξέρετε πόσο εύκολα εξαφανίζεται χωρίς λόγο εάν δεν το ξοδέψεις. Ένα τώρα στην τσέπη σου και αποφασίσεις ότι δεν θα το ξοδέψεις, παιδάκι, θα νιώσεις τη δύναμη να έχεις χιλιάρικο. Πόσα στραγάλια θα αγοράσεις, πόσους καφέδες θα πληρώσεις, πόσο εύκολα θα κεράσεις τους φίλους σου επειδή βγήκατε έξω όλοι μαζί και λες είμαι large, εγώ έχω ένα χιλιάρικο έξτρα. Να ένα εκατοστάρικο για να φάμε όλοι μαζί. Το 1 εκατοστάρικο είναι το 1 δέκατο του χιλιάρικου και από 1000 που είχες έξε 900. Με μία... Έξω. Μέσα σε ένα μήνα θα έχει μείνει το μισό τουλάχιστον και μετά με το 500 τι μπορείς να κάνεις ούτε μισά. Κανένα! Και την έχασε την 900. Πάει. Οπότε, ο παραλογισμός που έχουμε εδώ είναι ότι με το χιλιάρικο κάνεις πράγματα 10.000. Και όταν εσύ αρνείσαι να παραδώσεις την δύναμη που σου δίνουν τα πράγματα των 10.000 που μπορείς να κάνεις, κάνεις ακόμα και το ένα. Yeah.
κάνω κι άλλο ένα. Τι κάνω κι άλλο ένα. Έχουμε έναν γραβατωμένο κιάπι. Αν φορούσε και γραβάτο. Ο οποίο είναι ρε παιδάκι με το αυτοκινητάρα του, όχι αυτοκινητάρι σας παρακαλώ. Και μένει από λάστιχο στη μέση του δρόμου. Το βλέπεις ρε παιδάκι μου εκεί πέρα να προσπαθεί να πιάσει έτσι το γρίλο και να προσπαθήσει να το βάλει έτσι κάτω για να μην λερωθεί γιατί έχει τα ραντεβού του, έχει το νόμο. Άμα σου πει, σας παρακαλώ κύριε, βοηθήστε με να το κάνουμε μαζί του, αλλά σας κάντε μου τη χάρη. Λίγο, γιατί δεν μπορώ να λερωθώ, πηγαίνω σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ραντεβού. Υπάρχει πιθανότητα να το κάνουμε, να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο να βγει από τη δύσκολη θέση και να μπορέσει να μάθει το ραντεβού του. Αν έχουμε τον χρόνο, αν έχουμε διάθεση κλπ. Αν μας πει παιδάκι μου, έλα πάρε 3 ευρώ και άλλαξε με το λάστιχο, θα σου βοηθήσω και εγώ, μην ανησυχείς. Πόσο πιθανό είναι να τον βοηθήσουμε, είναι πιο πιθανό, επειδή μας πληρώνει. Όχι. Εσένα δεν πληρώνει. Δεν σε βοηθήσει κανείς. Μόνο και μόνο γιατί θες να τους πληρώσεις. Τι σημαίνει τώρα αυτό. Για ένα τεταρτάκι δουλειά σου δίνει άλλο 3 ευρώ. Ενώ ο ίδιος γράφει, αν σου έλεγα ένα χιλιάρικο το μήνα που πληρώνει σε παιδάκι για να δουλεύει. Θα το έλεγε, μπορεί και ναι. Εντάξει, ανάλογα με το τι απαιτήσει έξω από τη δουλειά σου. Αλλά μάλλον ναι, θα έλεγε αυτή την αγορά τώρα. Ναι, ναι. Τι διαφορά έχουν αυτά τα δύο νούμερα, ποιο είναι μεγαλύτερο και ποιο είναι μικρότερο. Το 3 είναι πολύ μεγαλύτερο. Το 3 αντιστοιχεί, εάν δουλεύει σε στάνταρ ωράριο, οκτάριο κτλ., σε 2.000 το μήνα. Ενώ το 1.000 σε 1,5 ευρώ το μήνα, το τεταρτάκι. Όταν σου δίνει ο άλλος 1.000 ευρώ, σου δίνει 1,5 ευρώ για ένα τέταρτο. Αυτό σου δίνει. Αυτό θεωρεί ότι αξίζει ο χρόνος σου για ένα τεταρτάκι, πάρε 1,5 ευρώ παιδάκι, να έχεις. Και εμείς θεωρούμε προσφυγικό αυτό και υπέροχο αυτό. Τελείως. Τελείως όμως. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν λόγοι να τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Απλώς θα πεις να ξεχάσεις τους λόγους που τα σκεφτόμαστε όλα έτσι. Και τα θεωρούμε πια δεδομένα. Ότι τα 3 ευρώ είναι λίγα και τα 1.000 είναι πολλά. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι να μπερδέψουμε τι είναι το χρήμα και τι δεν είναι. Ένας τρόπος είναι εάν εγώ μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά. Σκεφτείτε, ένας άνθρωπος που ξέρει να αλλάζει μπρίζες, άνθρωπος δεν έχει το χρόνο. Φωνάξτε ένα υδραυλικό σας, ένα ηλεκτρολόγο, υδραυλικός δεν θα πω πολύ, ένα ηλεκτρολόγο σας, πρέπει να του αλλάξει μπρίζες. Θα του δώσει λιγότερα ή περισσότερα εάν δεν έχει την παραμικρή ιδέα πώς αλλάζουν οι μπρίζες. Ο άνθρωπος που ξέρει πώς γίνεται η δουλειά θα πληρώσει λιγότερο. Για κάποιο περίεργο λόγο, ενώ η υπηρεσία είναι η ίδια. Άλλο. Πόσο. Εάν. Υπάρχει ένα άλλο πράγμα το οποίο έχει σχέση με τις μηχανές. Θεωρούμε ότι ο άλλος, αφού την έχει τη μηχανή, δηλαδή μπορεί κάποιος να θέλει να φτιάξει ένα χαλί. Αν το κάνεις τη μηχανή, θεωρείς εσύ ότι ο κόσμος θέλει γύρω στη μισή ώρα για να φτιάξει το χαλί. Δεν χρειάζεται να το πληρώσει και πάρα πολύ. Ενώ αν το κάνει στο χέρι, ακόμα και πολύ κατώτερη ποιότητα να είναι, εσύ θα το πληρώσει παραπάνω. Ακόμα και το αποτέλεσμα να είναι ότι κάθε φορά που το περάσει με τη σκούπα ξεχαρβαλώνεται και λίγο, εσύ θα το πληρώσει παραπάνω. Επειδή το έκανε στο χέρι και του πήρε περισσότερες ώρες. Στην πραγματικότητα, πήρε περισσότερες ώρες να το κάνει με το μηχανικό. Γιατί πρέπει να υπολογίσεις τις ώρες που χρειάστηκε να βγάλεις τα μέταλλα από τη γη, να τα λιώσεις, να τα φτιάξεις τέτοιο, να βάλεις το λογισμικό μέσα στο μηχάνημα και να φτιάξεις το σχέδιο που έκανε εκεί. Περισσότερες ώρες θέλει ένα μηχανικό. Χαλί. Και η αξία του, η τελική, το να περπατάς και αφού το σκουπίσεις να μην διαλυθεί, είναι μεγαλύτερη. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι χρησιμοποιείται. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία για μας τι θα πει ο σύντροφός σου.
ο γονέας σου. Είναι καλή αγορά αυτού ή είναι κακή. Ένα χαλί αλλάζει την αξία του εάν σου πει η μάνα σου «Τι είναι αυτό που πήρες, παιδάκι μου! Με τι τοίχο το συνδύασες, αφού είναι κόκκινος ο τοίχος σου, γιατί πήρες μπεζουλί ή χαλί, ε?» Δεν αλλάζει η αξία του. Αλλά για εμάς, εκείνη τη στιγμή καταραίει ο κόσμος, ρίχνει και αργά πάνω, εννοείται. Και μετά υπάρχει, εάν το θέλω. Θέλω εγώ αυτή τη στιγμή ένα χαλί για το σπίτι μου. Ή αυτά που έχω είναι καλά. Αν το θέλω, έχει μεγαλύτερη αξία. Εάν δεν το θέλω και. Να σου πω διαφορετικά. Περνά στην βιτρίνα και βλέπει το χαλί 1000 ευρώ. Εάν δεν θέλει χαλί, τα 1000 ευρώ είναι πολλά για σένα. Εάν θέλει χαλί, μπορεί και να είναι εντάξει τιμή για σένα. Και τι θα το κάνω. Εάν εγώ μπορώ να συνδυάσω στο δωμάτιό μου που έχω πούμε, διάφορα πράσινα στους τοίχους, ένα χαλί που έχει και πράσινο μέσα, έχει μεγαλύτερη αξία για μένα το πράσινο χαλί από ότι ένα πεζουλί. Εντάξει, που δεν έχει καθόλου πράσινο πάνω, το έχει μπλε, ας πούμε, κόκκινο. Έτσι δεν είναι. Για μένα η αξία είναι μεγαλύτερη επειδή συνδυάζεται με τα. Ενώ η πραγματική αξία του χαλιού δεν είναι. Όλα αυτά είναι υποκειμενικά πράγματα, παρεμβολές στην απόφαση, παρεμβολές στο τι είναι η αξία, τις οποίες κάποιες από αυτές θα τις δεχτούμε και κάποιες δεν θα τις δεχτούμε. Από αυτές ποιες θα δεχότανε κάποιος. Υπάρχει κάποιες από αυτές που θα σας αρέσει και λέτε, εγώ αυτή δεν την αποχωρίζομαι. Εάν δεν πει η μαμά ότι είναι καλό αυτό, εγώ δεν το θεωρώ καλό. Υπάρχει κάτι από αυτά που σας αρέσει. Και το τι θα το κάνω εγώ θα έβαζα. Γιατί αυτή είναι η πραγματική αξία των πραγμάτων. Εάν το θέλω και αν θα το κάνω κάτι. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που αγοράζουν πράγματα και τα φορτώνουν στο πατέρα. Τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Πολλοί άνθρωποι. Τώρα θέλω να δούμε το πρακτικό κομμάτι. Θέλω να δούμε μαζί τι μπορούμε να κάνουμε, ούτως ώστε αυτά που θέλουμε και αυτά που μας είναι χρήσιμα, όχι ως ποιο είναι το ελάχιστο που θα μπορούσα να έχω, αλλά με τι θα αισθανόμουν απόλυτη αυθονία. Πώς μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Τι χρειάζεται να κάνουμε για να τα αποκτήσουμε. Περάσουμε στο γρήγορο αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο πράγμα να καθίσουμε και να δούμε τι έχουμε και τι οφείλουμε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Να δούμε τι πραγματικά έχουμε στη ζωή μας. Έχουμε χρήματα πόσα. Δεν είναι ότι δεν έχουμε χρήματα, μπορεί να έχουμε 25 ευρώ. Εντάξει. Μπορεί να έχουμε 25 ευρώ εδώ και 30 δολάρια στην τράπεζα που μας έχει στείλει ο Κουστάδος Κουφαλιά και 150 ευρώ σε ένα λογαριασμό που δεν το είχαν πιάσει ποτέ και ξέρω εγώ τι. Να καθίσουμε να καταγράψουμε τι έχουμε πραγματικά. Τι εισοδήματα έχουμε. Μπορεί να μας έρχονται 30 ευρώ το μήνα, κάθε μήνα από μια πηγή. Αυτά δεν υπολογίζει. Μπορεί να είναι μικρό το ποσό, αλλά δεν υπολογίζει. Και καθίσει και τα καταγράφεις. Τι σου γίνεται, τι σε. Έχεις ακίνητα, μπορεί να μην τα χρησιμοποιείς. Έχεις εργαλεία δουλειάς. Δηλαδή, αν είσαι τραυλικός, έχεις ό,τι χρειάζεται να είσαι τραυλικός για να κάνει επισκευές. Αυτό είναι τεράστιο πράγμα. Εάν δεν τα έχεις, δεν μπορείς να δουλεύεις σαν υδραυλικός. Αν έχεις αυτοκίνητο, τι φίλους έχεις, τι σχέση έχεις με την οικογένειά σου, τις γνώσεις και τα ταλέντα σου. Εγώ, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να είμαι coach αν δεν σπούδαζα. Θα το έλεγα. Και τι ωραία, τι καλά. Το είπα. Τι έγινε μετά. Τι εμπειρίες έχεις. Τι εμπόδια έχεις ξεπεράσει στο παρελθόν. Πόσο σε έχουν ανεβάσει αυτά τα εμπόδια. Και τι γενικότερες επαφές έχεις. Ας πούμε, έχω έναν ξάδελφο που δουλεύει στο Hong Kong σε πολύ ψηλή θέση. Εάν εγώ ποτέ πάω στο Hong Kong και πάθω κάτι, θα μου βοηθήσει ο ξάδελφος. Και το τι οφείλουμε. Στο κράτος δεν είναι δύσκολο να σκεφτείτε τη λίστα. Σε τράπεζες επίσης δεν είναι δύσκολο να σκεφτείτε τη λίστα, αλλά πρέπει να την καταγράψετε. Να δείτε τι πραγματικά οφείλετε, γιατί στο τέλος, όταν τα έχεις μόνο στο μυαλό σου και όχι στο χαρτί, νιώθεις ότι είναι τεράστια. Ενώ στο χαρτί, εκτός από το ότι γίνονται απλά νομεράκια, είναι και μικρότερα.
και τα υπόλοιπα. Και τι χάρες χρωστάμε. Και θέλω τώρα να πάμε... Και εγώ θέλω τυπάκι. Στο τυπάκι σας έχω μέσα είναι η λέξη μπλε. Αυτό εδώ είναι. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το ξεκίνησα τώρα πρόσφατα να το δουλεύω και δείχνει πάρα πολύ ωραία πράγματα στα αποτελέσματα των ανθρώπων που θέλουν πραγματικά να αλλάξουν τη ζωή τους με στόχο την αυθονία. Εάν δηλαδή από όλους τους στόχους της ζωής αυτό που μας ένοιαζε δεν ήταν η οικογένεια κτλ., ήταν μόνο η αυθονία, τότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Για κάθε ένα από αυτά, το οποίο το έχετε στο πρώτο κομματάκι σας εδώ, έχει ένα κενό δίπλα. Θα ήθελα να μου συμπληρώσετε ένα ποσοστό, το πόσο το έχετε σε σύγκριση με το απόλυτό σας, με το καλύτερο μπορείτε να φανταστείτε και θέλετε εσείς προσωπικά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για μένα, το νερό μου ήταν στο 50%. Επειδή για πάρα πολλά χρόνια πίνω πολύ νερό εδώ και πίστευα ότι χωρίς φίλτρο δεν έπινα σωστό νερό. Έπρεπε να βάλω ένα φίλτρο, επειδή πίνω πολύ νερό. Έτσι. Δεν έδινα τα 30 ευρώ για να νιώσω αυθονία για το νερό μου, γιατί τόσο χρειαζόταν τελικά. Και δεν τα έδωσα καν, το έβαλα τον αδερφό μου, το βάλω τώρα για την ευθεία. Αλλά δεν το έκανα εγώ τόσο καιρό. Μου λέγανε τι δώρο θες, παιδάκι μου, η μητέρα μου αυτό το πράγμα συνήθω. Τι να μου πάρει, τι να μου πάρει. Τι δώρο θες, παιδάκι μου, δεν ξέρω τι θέλει εσύ. Έπρεπε να πω φίλτρο νερού. Και ξαφνικά, εκεί πέρα που δεν ήταν τικαρισμένο αυτό, ευχαρίστηκε. Θέλετε ένα λεπτάκι για να το συγκληρώσετε. Ας μην είναι και τέλειο. Να κάτι, μπορεί να είναι κάτι παραπάνω. Ναι, βεβαίως. Εγώ, ας πούμε, για την τροφή έχω παραπάνω. Δηλαδή, δεν αισθάνεσαι χρόνο. Το ποσοστό που έχετε πετύχει αυτή τη στιγμή τη απόλυτη αυθονία για εσά. Τη υποκειμενική απόλυτη αυθονία. Εάν για εσά απόλυτη αυθονία δεν έχετε 6 κινητά και έχετε ένα μόνο, τότε έχετε 18% πόσο βγαίνει. Το νερό ω προ την κατανάλωση ή ω το πώ υπάρχει στη ζωή μα, πηγή, ύστερο με τη θάλασσα. Και νερό είναι. Σαν... Λοιπόν, ό,τι έχουμε συμπληρώσει μέχρι στιγμή. Είναι κάποιος που έχει πάνω από 80% σε κάποια πράγματα. Εγώ έχω πάνω από 80% σε αυτά τα πράγματα που έχω συμπληρώσει εδώ. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με τα δύο. Τι κάνω τώρα αυτό, το δεύτερο βήμα είναι να επιβραβεύσω τον εαυτό μου. Εγώ έχω πετύχει πραγματική αυθονία σε απόλυτο επίπεδο, όχι σε αχ, αυτό είναι αρκετό, σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πράγματα της ζωής μου. Τεράστιο πράγμα. Δεν είναι σε όλα. Σε 7 όμως έχω πετύχει αυθονία. Γιατί ο 80% του στόχου του απόλυτου είναι αυθονία. Έχεις ακόμα περιθώρια βελτίωσης, αλλά είναι αυθονία.
Εγώ προτείνω να το γιορτάσετε αυτό. Καλέστε τους φίλους σας να τους ταΐσετε ένα υπέροχο φαγητό από αυτά που σας κάνει και παιχνίδι. Εγώ το κάνω με το σούσι. Εκτυπώστε ένα πτυχίο για σας. Η Μαρία είναι άφθονη στο συντροφή, στους φίλους και στην ηθική. Μπράβο Μαρία, 31/12/2013. Κάτι το οποίο να σας κάνει να νιώσετε ότι εσείς είσαστε πετυχημένοι. Και μετά το επόμενο βήμα. Από τα υπόλοιπα, από αυτά που δεν έχετε πάνω από 80%, διαλέξτε το πιο εύκολο. Εδώ δεν μιλάμε για τον στόχο της ζωής που θα βελτιώσει τη ζωή περισσότερο. Εδώ μιλάμε μόνο για τον στόχο της αυθονίας. Οπότε το πιο εύκολο είναι αυτό που θα σε βοηθήσει να νιώσεις μεγαλύτερη αυθονία. Εάν από τους 7 τομείς της ζωής σου, μετά από ένα μήνα έχεις 8 τομείς της ζωής σου με αυθονία, έχει μεγαλύτερη αυθονία. Μετά θα πας 9, μετά θα πας 10. Οπότε πιάνεις το πιο εύκολο. Παίρνεις εκείνο το φίλτρο με εκείνα τα ηλίθια 30 ευρώ, τα οποία δεν χρησιμοποιούσες, δεν τα ξόδευες τόσα χρόνια. Έχετε υπόψη σας αυτοί που έχετε κάτω από 80%. Καταρχήν, υπάρχει κάποιος που δεν έχει κάτω από 80% τίποτα. Είναι όλα πάνω από 80%. Εντάξει, είπα κι εγώ. Οπότε, μπορείτε να δείτε από αυτά που έχετε σημειώσει, ποιο είναι το πιο εύκολο να βελτιώσετε. Και να δείτε τι χρειάζεται να κάνετε γι' αυτό. Για να το λέτε εύκολο, πάει να πει ότι χρειάζεται να κάνετε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο. Το κάντε. Και όταν τελειώσετε με αυτό και πετύχετε το στόχο σας, ξαναελάτε και ξανα... κάντε αυτό το εργαλείο. Και για να σας βοηθήσω να το ξανακάνετε, το έχω βάλει online. Μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Θα σας το δείξω μετά ακριβώς που θα το βρείτε. Έχει από κάτω. Εμένα αυτό είναι το σημαντικό. Επιτυχία, επιβράβευση, ικανοποίηση. Αυτά τα τρία. Εάν εσείς νιώθετε ικανοποίηση από την αυθονία σας, θα πάτε και στον επόμενο στόχο. Θα πάτε και στο μεθεπόμενο και στο μεθεπόμενο και στο μεθεπόμενο. Και όταν θα έρθει η ώρα να πιάσετε τα πιο δύσκολα από τη λίστα, θα έχετε στο μυαλό σας την εμπειρία της επίτευξης αυθονίας. Πριν ξεκινήσω τη διαδικασία είχα 7 σε αυθονία. Μετά είχα 8, μετά 9, μετά 10. Τώρα πιάσαμε στα δύσκολα. Αλλά μπορώ. Τα προηγούμενα πώς τα κατάφερα. Και αν δεν μπορείτε, υπάρχουν οι κότσες εδώ που μπορούν να σας βοηθήσουν. Τώρα, επειδή είναι πολύ εύκολο να προσανατολιστούμε στο ποιο είναι πιο σημαντικό, αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν θα βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Εάν θέλετε να επικεντρωθείτε πρώτα στα σημαντικά, τότε χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη στήριξη για το στόχο σας. Αυτό είναι αν θέλετε να ασχοληθείτε με την αυθονία σας. Λοιπόν, για να μην σας πάω πολύ χρόνο, εδώ στο facebook.com / free happy human, μία λέξη, θα βρείτε online το εργαλείο αυτό, δηλαδή το ερωτηματολόγιο. Κάποιες ιδέες για το πώς θα επιβραβεύσετε τον εαυτό σας και μπορείτε να συμπληρώσετε εκεί πέρα και κάποιες δικές σας ιδέες. Θα χαρώ πάρα πολύ να προσθέσω, να το κάνω πιο πλούσιο το εργαλείο. Και την υπενθύμηση να συνεχίσουμε. Στο χαρτί που έχετε εδώ κάτω-κάτω, την έχει τη διεύθυνση αυτή, δεν χρειάζεται να τη σημειώσετε. Δεν έχω βάλει τηλεφωνό μου, αλλά από εκεί πέρα μπορείτε να με βρείτε όποια απορία έχετε, όποια βοήθεια θέλετε. Και θα χαρώ πολύ να μου κάνετε και like στη σελίδα. Κάντε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι 4 λεπτά για όσους καπνίζουν μέχρι να συνδεθούμε με τον επόμενο ομιλητή που δεν είναι online αυτή την εικόνα. Εντάξει? Εντάξει. Εκεί. Σταυρό.
Positivity Coaching. Experience being experienced.